Γεια σε όλους λοιπόν, σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νούσος Δημητράς από το κανάλι ogeopongos.farm. Έχω αποφασίσει να κάνω μία σειρά βίντεο λόγω κορονοϊού, επειδή όλοι έτσι κι αλλιώς είμαστε μέσα στο σπίτι, όπως οφείλουμε να είμαστε. Για να σας κάνω λίγη παρέα στην απομόνωσή σας και να μάθετε και κάτι. Τα βίντεο αυτά απευθύνονται περισσότερο σε φοιτητές, θα έλεγα παρά σε αγρότες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι και οι αγρότες δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν. Πριν όμως συνεχίσουμε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εγγραφές στο κανάλι, ακόμα κι αν έχει να ανεβεί βίντεο σε αυτό σχεδόν 6 μήνες. Για όποια απορία υπάρχει που αφορά βίντεο ή και γενικά τη γεωργική εκμετάλλευση, μπορείτε να γράψετε σχόλιο σε κάποιο από το βίντεο. Ακόμα και σε αυτό το βίντεο, εννοείται. Σε αυτό το πρώτο βίντεο θα αναφερθούμε γενικά στα ζάνια, στη βιολογία τους και πώς αυτά ζουν στο περιβάλλον. Πριν απ' όλα θα δώσουμε έναν ορισμό των ζυζανίων, όπως αυτό υπόθηκε από το Άντερσον στα 1977. Ο Άντερσον λέει ότι ζυζάνιο είναι το φυτό που αναπτύσσεται εκεί όπου και όταν δεν είναι επιθυμητό. Θεωρώ σκόπιμο να αναλύσουμε λίγο αυτό τον ορισμό. Το εκεί δηλώνει τόπο και το όταν χρόνο. Έτσι ένα φυτό το οποίο βρίσκεται σε ένα δάσος γενικά δεν μπορεί να θεωρηθεί ζυζάνιο. Ενώ όταν το ίδιο φυτό βρίσκεται μέσα σε ένα λαχανόκι, για παράδειγμα μία καλλιέργεια ντομάτας τον Ιούλιο μήνα, θα θεωρηθεί ζυζάνιο, γενικά μιλώντας πάντα. Όπως όλες τις κατηγορίες φυτών, έτσι και τα ζυζάνια έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Κάποια από αυτά είναι τα χαρακτηριστικά όπου κάνουν κάποια φυτά να εξελίσσονται σε ζυζάνια. Τα ζυζάνια λοιπόν παράγουν σπόρους, μπορούν να παράγουν σπόρους και όργανα αγενούς πολυπληθυσμού για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε μεγάλη ποσότητα. Ακόμα δε μπορούν να παράγουν σε αντίξωες συνθήκες μικρότερο αριθμό σπόρων και οργάνων αγενούς πολυπληθυσμού, αλλά πάλι παράγουν. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα όργανα αναπαραγωγής έχουν αυτό που λέγεται λίθαργος και έτσι μπορούν να διατηρούνται ζωντανά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τρίτο είναι ότι δεν απαιτούν ειδικές συνθήκες στο περιβάλλον κατά το φύτρωμα ή τη βλάστησή τους. Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι τα νέα φυτά έχουν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, δηλαδή μεγαλώνουν πολύ γρήγορα. Το πέμπτο χαρακτηριστικό που συνδέεται με το προηγούμενο είναι ότι η περίοδος βλάστησής τους είναι περιορισμένη και παράγουν τους σπόρους σε μικρή χρονική περίοδο από το φύτρωμά τους. Το έκτο χαρακτηριστικό τους είναι ότι ο πολλαπλασιασμός στα περισσότερα από αυτά γίνεται ταυτόχρονα με αυτογονιμοποίηση και με σταυρογονιμοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αναπαραγωγή κάτω από δυσμενείς συνθήκες, αλλά έτσι διατηρείται και η γενετική παραλλακτικότητα. Το έβδομο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτούν ειδικούς επικονιαστές, όπως για παράδειγμα έντομα, για να γίνει η σταυρεπικονίαση. Ένα 8ο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να διασπείρονται σε κοντινές αλλά και σε μακρινές αποστάσεις. Το 9ο χαρακτηριστικό είναι ότι τα κατώτερα τμήματά τους, όπως για παράδειγμα οι ρίζες, είναι πολύ έθραστα. Και αυτό έχει ως συνέπεια να μπορούν να φυτρώνουν πάλι. Και γι' αυτό το λόγο, όταν γίνεται το βοτάνισμα, πρέπει όσο το δυνατόν να γίνεται η απομάκρυση τέτοιων τμήματων. Το τελευταίο χαρακτηριστικό, το 10ο, είναι ότι τα ζυζάνια μπορούν να ανταγωνίζονται αποτελεσματικά τα καλλιεργούμενα φυτά, λόγω του ότι αξιοποιούν καλύτερα τη γονιμότητα του εδάφους
και επιπρόσθετα κάποια ζυζάνια εκδηλώνουν το φαινόμενο της αλληλοπάθειας. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι απαραίτητο να τα ξέρει ένας φοιτητής ο οποίος θα εξεταστεί στο μάθημα της ζυζανιολογίας. Ως αυριανοί γεωπόνοι και ενδεχομένως ως καλλιεργητές, είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα διάφορα ζυζάνια. Υπάρχουν διάφοροι οδηγοί από έγκριτους ζυζανιολόγους, οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα χαρακτηριστικά, αλλά και φωτογραφικό υλικό για την αναγνώριση των ζυζανίων. Το μεγαλύτερο μέρος των ζυζανίων ανήκει στο άθροισμα των αγκαιόσπερμων φυτών και πιο ειδικά στις κλάσεις των μονοκοτυλίδωνων και δικοτυλίδωνων φυτών. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αρχικά των μονοκοτυλίδωνων φυτών είναι πρώτα το έλασμα των φύλων, δηλαδή το μήκος, το πλάτος, η συστροφή, η οποία μπορεί να είναι αριστερόστροφη ή και δεξιόστροφη, κατόπιν ο κορεός των φύλων, το χρώμα και το άνοιγμα του, τρίτον αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το γλωσσίδιο, το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι τα λεγόμενα οτίδια, ένα πέμπτο χαρακτηριστικό είναι το ίδιο το καλάμι, το σχήμα και η έκφυσή του. Το έκτο είδος της ταξιανθίας, το έβδομο και τελευταίο είναι το είδος και ύπαρξη των οργάνων αγενούς αναπαραγωγής. Στα δικότυλα φυτά η αναγνώριση είναι πιο εύκολη και ο λόγος είναι ότι υπάρχουν περισσότερα διαφορετικά μορφολογικά χαρακτηριστικά. Είναι όπως για παράδειγμα το σχήμα και τα χαρακτηριστικά από τις κοτυλιδόνες, το σχήμα και τα χαρακτηριστικά από τα φύλλα, το σχήμα και η έκφυση του βλαστού, το είδος της ταξιανθίας και τέλος η ύπαρξη και το είδος από τα όργανα αγενούς αναπαραγωγής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χάρη στη καλύτερη μελέτη των ζυζανίων αλλά και γενικότερα των φυτών μπορούν να ταξινομηθούν με διαφόρους τρόπους. Κάποιο από αυτούς μπορεί να είναι ο βιολογικός κύκλος, οι οικολογικές συνθήκες, η φυσιολογία τους, η επικινδυνότητά τους, αλλά κι άλλοι. Πρώτα απ' όλα, ας ορίσουμε χοντρικά ποιος είναι ο βιολογικός κύκλος ενός φυτού. Εν προκειμένου θα λέγαμε ότι ο βιολογικός κύκλος ορίζεται ως τα στάδια τα οποία απαιτούνται για να γεννηθεί ένας σπόρος έως ότου αυτός ο ίδιος σπόρος δώσει ένα καινούριο φυτό. Στα ζυζάνια πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το βιολογικό κύκλο, ορίζονται τρεις κατηγορίες. Τα ζυζάνια τα οποία λέγονται ετήσια, αυτά τα οποία λέγονται διετή και αυτά τα οποία ονομάζονται πολυετή. Τα ετήσια ζυζάνια μπορούν να ολοκληρώσουν τη βλαστική τους ανάπτυξη και την παραγωγή σπόρου σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Τα διετή ζυζάνια, από την άλλη, είναι ζυζάνια τα οποία κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους βλαστάν και διαχυμάζουν στο στάδιο αυτό και αναπτύσσουν ανθικό στέλεχος και ταξιανθίες την άνοιξη του δεύτερου έτους. Τα πολυετή ζυζάνια, όπως είναι κατανοητό, μπορούν να ζήσουν περισσότερο από τα δύο έτη και παράγουν σπόρους και όργανα αναπαραγωγής πολλές φορές. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν ζυζάνια τα οποία παράγουν και σπόρους και υπόγεια όργανα αναπαραγωγής. Υπάρχουν και άλλα τα οποία παράγονται κυρίως με σπόρους και κάποια έχουν ψήλιο, κάποια έχουν θαμνώδη μορφή και κυρίως αποτελούν ζυζάνια τα οποία δεν είναι σε καλλιεργήσιμη γη. Η κατάταξη σύμφωνα με το οικολογικό περιβάλλον μπορεί να κατατάξει τα ζυζάνια αναλόγως αν είναι σε καλλιεργούμενες, μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, σε ζυζάνια λιβαδιών, σε ζυζάνια υγροβιοτόπων και άλλα.
Τέλος, μπορεί να υπάρχουν ζυζάνια τα οποία προτιμούν τα κατακλυσμένα με νερό εδάφη και κυρίως εντοπίζονται σε στραγγιστικά κανάλια και σε οριζόμες. Αναλόγως της φυσιολογίας τους, τα ζυζάνια κατατάσσονται με έναν ακόμα τρόπο, ως σε τρία ζυζάνια και ως σε τέσσερα ζυζάνια. Τα μεν πρώτα, τα σε τρία, παράγουν με την ενσωμάτωση διοξειδίου του άνθρακα στο κύκλο του Kelvin φωσφογλυκερικό οξύ, που είναι ένας υδατάνθρακας με τρία άτομα άνθρακα. Τα σε τέσσερα ζυζάνια, αντί του φωσφογλυκερικού οξέως, χρησιμοποιούν οξαλοξικό οξύ, που είναι ένας υδατάνθρακας, αλλά αυτός είναι με τέσσερα άτομα άνθρακα. Και αυτό κάνει τα σε τέσσερα ζυζάνια περισσότερο ανταγωνιστικά έναντι των σε τρία φυτών, λόγω της αποτελεσματικότερης φωτοσύνθεσης που διαθέτουν σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και μεγάλης ηλιοφάνειας. Γίνεται κατανοητό ότι τα σε τέσσερα φυτά παράγουν μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων και έτσι έχουν υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης. Και αυτό επειδή τα σε τρία ζυζάνια σε αυτές τις συνθήκες μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξής τους εξαιτίας του φαινομένου της φωτοαναπνοής. Αντίθετα, σε μικρότερες θερμοκρασίες, γύρω στους 25 βαθμούς, τα φυτά αυτά έχουν το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης. Άλλη μια διαφορά μεταξύ των σε 3 και σε 4 ζυζανίων είναι ότι τα σε 4 ζυζανία αξιοποιούν καλύτερα το νερό από τα άλλα. Μια άλλη ταξινόμηση που αφορά τη φυσιολογία είναι σύμφωνα με τη φωτοπερίοδο. Κάποια χρειάζονται μικρή διάρκεια ημέρας, άλλα χρειάζονται μεγάλης διάρκειας ημέρας. Και κάποια άλλα είναι ανεξάρτητα από το μήκος της ημέρας. Μια άλλη κατάταξη για την οποία δεν θα επεκταθώ περαιτέρω είναι και η επικινδυνότητα του ζυζανίου. Κατατάσσεται σε μη τοξικά, σε τοξικά και σε δηλητηριώδη. Κάθε αλλαγή σε ένα οικοσύστημα μπορεί με τη σειρά της να επιφέρει κάποιες επιδράσεις, όσο μάλλον τα ζυζάνια, τα οποία είναι ολόκληροι οργανισμοί. Την επίδρασή τους τη διαχωρίζουμε σε επιβλαβείς και σε ευεργετικές. Στις επιβλαβείς επιδράσεις, λόγω του τα ζυζάνια ανταγωνίζονται τα καλλιεργούμενα φυτά για νερό, φως, θρεπτικά στοιχεία, ακόμα και χώρο, προκαλούν μείωση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων. Πριν λίγο μιλήσαμε για την αλλοπάθεια, που είναι το φαινόμενο κατά το οποίο το ζυζάνιο απελευθερώνει τοξικές για τα καλλιεργούμενα φυτά ουσίες. Μια άλλη επίδραση είναι ότι τα διάφορα ζυζάνια είναι ξενιστές εχθρών, όπως έντομα, ακάρια, νηματώδεις, αλλά είναι επίσης ξενιστές και παθογόνων μικροοργανισμών, όπως μυκήτων, βακτηρίων και ιών. Τελείως τα ζυζάνια δυσκολεύουν τις καλλιεργητικές φροντίδες, όπως για παράδειγμα τη λίπανση ή την άδρευση. Στις ευεργετικές επιδράσεις είναι η προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ο περιορισμός των ζημιών σε όλους κακούς, η αξιοποίηση της υγρασίας από το έδαφος ή την παρεμπόδισή της κρούστας στο έδαφος και η διευκόλυνση της κίνησης του νερού και η ανάπτυξη καλύτερου χρώματος σε καρπούς, όπως το μήλο. Η γνώση της αναπαραγωγής των ζυζανίων είναι πολύ σημαντική για την αντιμετώπιση τους, όπως έχει υποθεί και πιο μπροστά. Η αναπαραγωγή χωρίζεται σε εγγενείς, δηλαδή αναπαραγωγή με σπόρο, και σε αγενείς, δηλαδή σε αναπαραγωγή χωρίς σπόρο. Γενικά μιλώντας, τα ετήσια και διετή ζυζάνια αναπαράγονται με σπόρο. Ο αριθμός των σπόρων εξαρτάται από το είδος, τις συνθήκες ανάπτυξης, αλλά και τον ανταγωνισμό στο περιβάλλον. Τα ζυζάνια γενικά κάνουν πάρα πολλούς σπόρους αναφυτό. Κάποια ζυζάνια μπορούν να παράγουν μέχρι και 50.000 σπόρους αναφυτό. Όπως κάθε οργανισμός, έτσι και τα ζυζάνια θέλουν να επιβιώσουν. Ένας από τους τρόπους που βοηθούν στην επιβίωση είναι η διασπορά του σπόρου σε μεγάλες αποστάσεις.
Αυτό επιτυχάνεται με διάφορους τρόπους. Όπως με τη βοήθεια του ανέμου, του νερού, των ζώων, αλλά και του ανθρώπου. Τα ζυζάνια με την εξέλιξη έχουν φτιάξει διάφορες κατασκευές έτσι ώστε να διασπαρούν μακρύτερα οι σπόροι. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούν από τον άνεμο, κάποιοι άλλοι μπορούν να επιπλέουν στο νερό. Κάποιοι άλλοι έχουν εξαρτήματα έτσι ώστε να αγκιστρώνονται στο τρίχωμα των ζώων. Τέλος υπάρχουν σπόροι οι οποίοι αποτελούν τροφή για κάποια ζώα, όπως για πουλιά για παράδειγμα. Και έτσι μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις στο πεπτικό σύστημα αυτό. Ένας άλλος τρόπος που βοηθάει η επιβίωση των ζυζανιών στο περιβάλλον είναι ο λίθαργος. Ο λίθαργος είναι μια φυσιολογική κατάσταση κατά την οποία οι σπόροι ή τα όργανα αναπαραγωγής ούτε φυτρώνουν ούτε βλαστάνουν, ενώ στο περιβάλλον επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, οξυγόνου και φωτισμού. Έτσι τα ζυζάνια είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ο λίθαργος χωρίζεται σε πρωτογενή και σε δευτερογενή και ο πρωτογενής με τη σειρά του σε ενδογενή και προκαλούμενο. Πιο ειδικά, ο ενδογενής λίθαργος οφείλεται στα τυχώματα των σπόρων, τα οποία είναι σκληρά και αδιαπέραστα, από το νερό και από το οξυγόνο, σε έμβρια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει την ανάπτυξή τους μετά την αποβολή του σπόρου από το μητρικό φυτό, σε ουσίες οι οποίες παρεμποδίζουν την ενεργοποίηση του εμβρίου και τέλος σε ουσίες που δεν υπάρχουν στο σπόρο και είναι απαραίτητες για την ενεργοποίηση του εμβρίου. Η φωτοπερίοδος, δηλαδή οι εναλλαγές του φωτός, προκαλούν το προκαλούμενο λίθαργο. Γενικά μιλώντας, το μήκος κύματος στην ηλιακή κτηνοβολία που ανήκει στην ερυθρά περιοχή προάγει τη βλάση του σπόρου, ενώ το υπέρυθρο μήκος κύματος δεν προάγει τη βλάση του σπόρου και εισάγει το σπόρο σε λίθαργο. Οι δυσμενείς συνθήκες στο περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να είναι η αλλαγή στη θερμοκρασία, η περιεκτικότητα σε νερό στο έδαφος, το φως και άλλα, επηρεάζουν την κατάσταση αναστολής φυτρώματος. Στη κατηγορία αυτή ανήκει ο δευτερογενής λίθαργος. Όπως αναφέρθηκε πιο μπροστά, τα ζυζάνια αναπαραγόνται και χωρίς σπόρο. Οι τρόποι που μπορούν να προεπιαστούν είναι με μεταμορφωμένους βλαστούς, δηλαδή με ριζώματα, στόλωμες και κονδύλους, ακόμα με μεταμορφωμένες ρίζες, δηλαδή με έρπουσες και πασαλόπες κτλ. Τα παραπάνω είναι αρκετά σημαντικά στην καταπολέμηση των ζυζανίων. Στη φύση, κάθε οργανισμός προσπαθεί να ανταγωνιστεί τον άλλον οργανισμό. Έτσι και τα ζυζάνια με τα καλλιεργούμενα φυτά. Στα ζυζάνια παίζει σημαντικό ρόλο το είδος, η πυκνότητα, η ομοιομορφία της κατανομής, ο χρόνος εμφάνισης και παραμονή στο έδαφος. Ενώ στα καλλιεργούμενα φυτά είναι το είδος του φυτού, η ποικιλία και η πυκνότητα της σποράς ή της φύτευσης. Σημαντικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία ανταγωνισμού παίζει και το περιβάλλον, δηλαδή ο τύπος του εδάφους, οι θερμοκρασίες που επικρατούν και οι καλλιεργητικές φροντίδες. Δύο θεματάκια ακόμα τα οποία πρέπει να λεχθούν σε αυτό το πρώτο βίντεο είναι αυτό που λέγεται όριο ανεκτής πυκνότητας ενός ζυζανίου σε μια συγκεκριμένη καλλιέργεια και η αλληλοπάθεια, η οποία έχει λεχθεί και πιο μπροστά. Για το πρώτο θέμα, το όριο ανεκτής πυκνότητας, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 7 μεταβλητές. Η πρώτη είναι η επίδραση της πυκνότητας στην απόδοση της συγκομιδής και της μεταφοράς και την αποθήκευση του παραγόμενου προϊόντος.
Η δεύτερη είναι οι πιθανές έμεσες επιδράσεις του ζυζανίου. Η τρίτη, η τιμή πώλησης του παραγόμενου προϊόντος. Η τέταρτη, το κόστος εφαρμογής, αλλά και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αντιμετώπισης. Η πέμπτη επίδραση των εδαφοκλιματολογικών συνθήκων στον ανταγωνισμό ζυζανίων και καλλιεργούμενων φυτών. Η έκτη είναι η επίδραση της παρουσίας άλλων ζυζανίων στον ανταγωνισμό. Και η έβδομη, η επιπτώση της παραμονής των ζυζανίων στο έδαφος. Και πιθανόν και η παραγωγή σπόρου από αυτά τα φυτά. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι χρειάζεται αρκετή σκέψη πριν την αντιμετώπιση των ζυζανίων στο χωράφι. Τώρα ας πάμε στο δεύτερο, το οποίο είναι η αλληλοπάθεια. Στα ζυζάνια, όπως αναφέραμε και πιο μπροστά, για την αλληλοπάθεια είναι το φαινόμενο της παραγωγής και απελευθέρωσης στο περιβάλλον τοξικών χημικών ουσιών από τα ζυζάνια στα άλλα φυτά. Υπάρχει περίπτωση η αλληλοπάθεια όμως να εκδηλώνεται και σε φυτά του ίδιου είδους. Τότε ονομάζεται αυτοπάθεια. Οι τρόποι με τους οποίους λειτουργούν αυτές οι ουσίες που παράγονται από τα ζυζάνια είναι λίγο πολύ παρόμοιοι με τους τρόπους στους οποίους δρούν και τα ζυζανοκτώνα. Δηλαδή σε κάποιες φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, όπως για παράδειγμα η επιμήκυση των κυττάρων, η ανάπτυξη των ριζικών τριχιδίων, η διαπερατότητα των μεμβρανών, η πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, η φωτοσύνθεση, η αναπνοή, το άνοιγμα του στοματίου, η σύνθεση πρωτεϊνών, η αύξηση που οφείλονται σε ορμονική δράση. Αυτό ήταν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, με το οποίο θα ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση των ζυζανίων, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like στο βίντεο και κάντε καμία δημοσίευση το βίντεο στο τοίχο σας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν έχω ένα θαματάκι στον ήχο, να με συγχωρήσετε. Ελπίζω να διορθωθεί την επόμενη φορά. Γεια σας!